Ελάτε να σας πάω βόλτα στη δυτική πλευρά της πόλης, στο Δήμο Παύλου Μελά. Καλωσορίζω στην παρέα του Real FM 107,1 και τον ευχαριστώ πολύ γι' αυτό, τον Δήμαρχο, τον κύριο Δεμουρτζίδη Δημήτρη. Καλησπέρα, Δήμαρχε. Καλησπέρα, καλησπέρα σας και τους ακροατές σας. Τι κάνετε? Καλά είμαστε. Ξεπεράσατε καταρχάς την πανδημία όντας πρωτοπόρος Δήμος, με έναν πολύ δραστήριο αντιδήμαρχο που έχετε εκεί πέρα στην παιδεία. Θυμάμαι ότι ο ίδιος πήγε από τις πρώτες απολυμάνσεις και ήταν παρόν. Και αυτά τα συγχαρητήρια οφείλονται σε όλους σας και να τα μεταφέρω και σε εσάς δημοσίως, λοιπόν. Γιατί όλες, οι ομάδες κάνουν τη διαφορά. Ακριβώς, όλες οι αντιδημαρχίες και της παιδείας και της κοινωνικής πολιτικής, που έχει και τους παιδικούς σταθμούς κάτω από τη σκέπη της, και φυσικά δραστηριοποιήθηκε όλο αυτό το διάστημα στον τομέα της υποστήριξης των ευπαθών ομάδων, αλλά και της καθαριότητας, θα πρέπει να πω, που κρατήσαν την πόλη καθαρή. Νομίζω ήταν οι τρεις αντιδημαρχίες που αυτό το διάστημα προσπάθησαν πάρα πολύ, και θέλω με την ευκαιρία, εκτός από τους αντιδημάρχους που δώσατε τα έμψιβα, εγώ να ευχαριστήσω τους εργαζόμενους, γιατί πραγματικά υπερέβαλαν αυτούς. Λοιπόν, τώρα, τα μέτρα στήριξης τι λένε και το πλάνο που έχετε εσείς για το Δήμο σας? Κοιτάξτε, προσπαθούμε να συγχρονιστούμε με τις επιταγές της πολιτείας. Έτσι, έρχονται συνέχεια εγκύκλοι, τις οποίες οι υπηρεσίες τις βλέπουν, και μαζί με τους αντιδημάρχους προσπαθούν να φτιάξουν το πρόγραμμα δράσης σε όλα τα επίπεδα, είτε έχει να κάνει με σχολεία, είτε έχει να κάνει με παιδικούς σταθμούς, με οτιδήποτε. Καταλαβαίνουμε ότι για να μείνουμε ασφαλείς πρέπει να συνεχίσουμε να επαγρυπνούμε, γιατί ο κίνδυνος δεν έχει περάσει. Βλέπετε ήδη τις τελευταίες μέρες μετά την επιστροφή μας, ας πούμε, στην κανονικότητα, σε εισαγωγικά, ότι υπάρχουν πάλι κρούσματα, δυστυχώς. Είναι μια κατάσταση που πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Βέβαια, δεν μπορούμε να μπούμε ξανά σε λογικές αποκλεισμών και να κλειστούμε στα σπίτια κτλ. Η οικονομία δεν αντέχει, όμως πρέπει να είμαστε όλοι μας πολύ προσεκτικοί, πολύ πιο υπεύθυνοι, για να μην γυρίσουμε πίσω. Λοιπόν, συναντηθήκατε με τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, πριν από περίπου 10 ημέρες, από ό,τι θυμάμαι, με αφορμή τη συνάντηση 26 Μαΐου. Το αναφέρατε δύο μεγάλα ζητήματα. Τι σας απάντησε, που απασχολούν δηλαδή το Δήμο σας και αυτό που είναι η ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης, στη δυτική πλευρά της πόλης, όπως ξεκίνησα κιόλας το καλωσόρισμα? Κοιτάξτε, ο σκοπός της πρόσκλησής μου από τον Πρωθυπουργό ήταν η μετεξέλιξη του πρώην στρατοπέδου Παύλου Μελά σε Μητροπολιτικό Πάρκο. Αν θυμάστε καλά, σε εκείνες τις σκέψεις που έκανε στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, να το πω έτσι, παρουσία του κυρίου Καράγλου, του Υπουργού, και του κυρίου Τζικώστα, υπήρχαν μόνο φορείς της πόλης και από δημάρχους ήμουν μόνο εγώ, και ήταν το θέμα μας το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά. Του εξέδεσε ακριβώς πως έχει κατάσταση σήμερα, ότι το πάρκο έχει ήδη δημοπρατηθεί με χρήματα που μας είχε εξασφαλίσει ο κ. Τζικώστας από τη ΣΟΧΕ ΒΑΑ, από ευρωπαϊκά χρήματα δηλαδή, και του είπα για ένα κτίριο το οποίο έχουμε εξασφαλίσει χρηματοδότηση για να γίνει το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης και κάποιες διοικητικές υπηρεσίες του Δήμου, και επειδή ο χρόνος τρέχει και όσο παραμένουν τα κτίρια σε αυτή την κατάσταση, τα χρήματα που θα χρειαστούν αύριο μεθαύριο για την ανακατασκευή τους θα είναι πολύ περισσότερα. Του ζήτησα να ξεκινήσουμε μελέτες για 4-5 ακόμα κτίρια, 6 τον αριθμό, εκεί που ήταν η πρώην στάβλη, το Α3 το άλλο μεγάλο κτίριο που μπορεί να γίνει και το Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού, το Μουσείο των Ευρημάτων, το Μετρό, και ένα ακόμα στο οποίο θέλω να κάνουμε ένα κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Του έδειξα τον τρόπο που προηγούμενη κυβέρνηση ακριβώς τη διαδρομή που χρηματοδότησε τη μελέτη του πρώτου κτιρίου του Α2, το οποίο ήδη το έχουμε εντάξει και θα δημοπρατηθεί μέχρι το τέλος του χρόνου, και του ζήτησα με τον ίδιο τρόπο, με τον ίδιο μηχανισμό, να χρηματοδοτηθεί ο Δήμος ώστε να εκπονήσει αυτές τις μελέτες που χρειάζεται. Το 2021 ανοίγει το νέο ΕΣΠΑ, να μπορούμε να εντάξουμε 6 νέα κτίρια σε αυτήν την εξέλιξη. Ξέρετε, η υπόθεση του στρατοπέδου του Παύλου Μελά πόσα χρόνια είναι, Δήμαρχε? Στοιχιώνει το Δήμο. Ναι, στοιχιώνει. Ξεκίνησε από το Δήμο Σταυρούπολης, έτσι έγιναν προσπάθειες από τότε τους δημάρχους, διοικήσεις. Έχουμε δει σχέδια, προτάσεις. Και φυσικά από το 2011 και μετά από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παύλου Μελά.
Έχουν γίνει πάρα πολλά σχέδια, πάρα πολλές προτάσεις. Δηλαδή, αυτό είναι αλήθεια. Χάνε την μπάλα από ένα σημείο και μετά. Υπήρχε πάντοτε ένα τι πρόβλημα. Τι σας απάντησε ο Πρωθυπουργός? Καλά αυτά που του είπατε και του ζητήσατε. Η απάντηση ήταν θετική και αυτός έχει μια αγωνία για το μέλλον του Μητροπολιτικού Πάρκου. Άλλωστε το Σεπτέμβριο στην έκθεση ο ίδιος είχε εξαγγείλει και το Μουσείο του Προσφυγικού Ελληνισμού αλλά και το Μουσείο των Ευρημάτων του Μετρό να διευκρινίσω ότι δεν πρόκειται για αυτά της Βενιζέλου αλλά για όλα τα υπόλοιπα τα οποία εδώ και χρόνια βρίσκονται σε αποθήκες στο Καλοχώρι και στη Σύνδο. Οπότε δεσμεύτηκε ότι θα χρηματοδοτήσει το εγχείρημα, είναι γύρω στα 1 εκατομμύριο, 1 εκατομμύριο και κάτι, να δώσει αυτά τα χρήματα μέσα από την διαδρομή που είχαμε πει προηγούμενο, με το μηχανισμό που είχαμε κάνει με το Υπουργείο Πολιτισμού, τη ΜΟΔ, τη ΜΑΘ κτλ. Για να ξεκινήσουν άμεσα οι μελέτες του 2021 να είναι έτοιμοι. Αυτό ήταν το ένα θέμα. Ναι. Αυτό που με προσκάλεσε κιόλα. Το δεύτερο θέμα που του έθιξα εγώ, αρπάζοντα την ευκαιρία ή, μπάση περιπτώσει, παίρνοντα την ευκαιρία αυτή, ήταν για το θέμα του Τιτάνα, το οποίο απασχολεί την πόλη μας αλλά και τη δική Θεσσαλονίκη τους τελευταίους μήνες, θα έλεγα, γιατί τα τέλη Μαρτίου περίπου έσκασε σε εισαγωγικά να πω το θέμα. Έδειξε ενδιαφέρον, είναι περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένος, δεν παραγνωρίζει την νομοθεσία και τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Παρ' όλα αυτά δεσμεύτηκε ότι προσωπικά ο ίδιος θα δει το υπόμενο των αντιρρήσεών μας και θα μου απαντήσει. Θέλετε να κουβεντιάσουμε λίγο αυτές τις αντιρρήσεις? Ναι, τι θέλετε ακριβώς να μάθετε. Ξέρετε, επειδή έχω δει στο εξωτερικό σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις να λειτουργούν περίφημα εργοστάσια καύσης απορριμμάτων και μιλάμε μέσα στον αστικό ιστό, φανταστείτε ότι το εμπορικό κέντρο που βρίσκεται στην Τσιμισκή με Αριστοτέλους θα μπορούσε να είναι ένα τέτοιο. Αναρωτιέμαι γιατί εμείς στη χώρα μας, και δεν θέλω να το προσωποποιήσω με τις αντιδράσεις των δημοτών του Δήμου Παύλου Μελάη και με τις δικές σας, γενικότερα όμως είμαστε προκατηλημένοι ως Έλληνες απέναντι σε τέτοιου είδους έργα. Και σκέφτομαι ταυτόχρονα ότι σε πολύ κοντινή απόσταση από τον Τιτάνα λειτουργεί ο ΣΜΑΕΦ Καρπίας, ο οποίος καθυστέρησε για πόσα χρόνια αυτό το έργο εξαιτίας των αντιδράσεων και τελικά τώρα που λειτουργεί, λειτουργεί υποδειγματικά. Και το λέω γιατί το έχω επισκεφθεί και ξέρω, το έχω δει πόσο καθαρό είναι. Δεν μυρίζει καν σκουπίδι. Ο κάδος που βρίσκεται κάτω το σπίτι μου, με ευθύνη των συνδημοτών μου, μυρίζει περισσότερο. Βασικά μυρίζει, εκεί δεν μυρίζει. Γιατί λοιπόν δεν δίνουμε αυτή την ευκαιρία και αναρωτιέμαι, έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη όλων μας απέναντι στους ελεγκτικούς μηχανισμούς, απέναντι στους πολιτικούς, στις πολιτικές αποφάσεις, απέναντι στις βιομηχανίες? Τι επιθυμούμε τελικά να γίνει? Σίγουρα επιθυμούμε όλοι να είμαστε ένα προηγμένο κράτος όπως είναι και τα ευρωπαϊκά. Σε αυτό νομίζω δεν υστερούμε ως Έλληνες σε τίποτα αντίστοιχα από τους Ευρωπαίους. Όμως αυτό που αναφέρατε στην αρχή, ότι στην Ευρώπη, στις ευρωπαϊκές μεγαλοπόλεις, οι καύσεις γίνονται εντός του αστικού ιστού, αναλογιστείτε γύρω από αυτά τα εργοστάσια που καίνε απορρίμματα στην Ευρώπη, πόσοι σταθμοί μέτρησης ατμοσφαιρικής ρήπανσης υπάρχουν. Αντίστοιχα πάτε στην Ελλάδα, πάτε στον Τιτάνα, εδώ στην Ευκαρπία, και πέστε μου αν υπάρχει ένας σταθμός μέτρησης στη γύρω περιοχή. Άρα δεν φταίει ο Τιτάνας. Κανένας. Δεν φταίει ο Τιτάνας, φταίνει οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Φυσικά φταίνει οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, αλλά γενικά όταν η πολιτεία φτιάξει ένα πλαίσιο ασφυκτικό όπου θα ελέγχει τις βιομηχανίες, θα τιμωρεί των ρυπαίνων, τότε τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ καλύτερα. Συμφωνώ μαζί σας, Δήμαρχε. Αλλά δεν υπάρχει κανένας που να εγγυηθεί ότι δεν υπάρχει ατμοσφαιρική ρήπανση, έτσι, γιατί δεν μπορούμε να το μετρήσουμε, όλο οι κασίες είμαστε. Οπότε αναγκαστικά ο κόσμος φοβάται. Θυμηθείτε την περίπτωση με τα ΑΛΠΕ, όπου για πόσο διάστημα ψάχναμε να δούμε τι φταίει. Τη δυσοσμία. Ακριβώς. Δεν υπήρχε κανείς για να το αποδείξει. Αναγκάστηκαν να προσφύγουν στο ΑΠΙΘΙΤΑ, να κάνουν κάποιες μετρήσεις έξτρα, γιατί δεν υπάρχει ένα σταθερό σημείο μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρήπανσης, για να δουν τι γίνεται. Κάτι αντίστοιχο γίνεται και στην περιοχή μας, κάτι αντίστοιχο γίνεται παντού σε όλη την Ελλάδα. Γι' αυτό και ο κόσμος είναι δύσπιστος απέναντι στις επιλογές της εκάστοτε κυβέρνησης. Δεν μιλάμε για τη συγκεκριμένη ή την προηγούμενη, κάθε φορά αυτό γίνεται. Και για να πάμε ακόμα και στο ΣΜΑ που αναφέρατε, τι έλεγε ο ΠΕΣΔΑ, δηλαδή ο Περιφερειακός Σχεδιασμός? Λοιπόν, ακούστε, Δήμαρχε, με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Πρέπει οπωσδήποτε να πάω σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα που έπρεπε να το είχα μεταδώσει. Επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Είναι πολύ σύντομο.
Λοιπόν, επιστρέφουμε στη συζήτηση που έχουμε ανοιχτή με τον Δήμαρχο Παύλου Μελά, τον κύριο Δημήτριο Δεμουτζίδη. Δήμαρχε, είχαμε αφήσει τη συζήτησή μας για τον Τιτάνα και βέβαια ότι λειτουργεί, όπως σας το επικαλέστηκα εγώ, δίπλα ως ΜΑ και σας διέκοψα σε εκείνο το σημείο. Σας έλεγα λοιπόν ότι ακόμα και για τον ΣΜΑ, τι έλεγε ο ΠΕΣ, δηλαδή ο Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Απορριμμάτων, θα γίνουν 5 έως 7 ΣΜΑ σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης που θα εξυπηρετούν τους όμορους Δήμους σε κάθε περιοχή. Τελικά τι έγινε από όλα αυτά? Ένας φαρανικός ΣΜΑ στην Ευκαρπία, ο οποίος στην αρχή, για να χρυσώσουν σε εισαγωγικά το λέω το χάπι, είπαν ότι θα είναι ΣΜΑ δυτικού τομέα και τελικά δέχεται τα σκουπίδια από όλη την Θεσσαλονίκη, σχεδόν μια και ο ΣΜΑ της Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά, λέω, και στα ανατολικά, πολλές φορές έχει διάφορα προβλήματα έτσι, με τις πρέσεις του. Αυτό που επισημάνω λοιπόν είναι η ανακολουθία της κεντρικής διοίκησης, εν πάση περιπτώσει των έχων διάφορες μορφές εξουσίας στα χέρια τους απέναντι στους πολίτες και αυτό τους κάνει περισσότερο δύσπιστο. Ναι. Εντάξει, η αλήθεια είναι όμως ότι ξέρετε τη δυσπιστία την δική μας όλων μας, δεν βγάζω τον εαυτό μου απ' έξω, έχουμε μάθει να είμαστε καχύποπτοι, δεν πρέπει να σταματάμε και τους ανθρώπους που πρόθυμοι δηλώνουν ότι είναι τίμιοι και θα δημιουργήσουν τίμια. Ας βρεθούν αυτοί που πρέπει να τους ελέγξουν για να το διαπιστώσουν. Και ας μην είμαστε ούτε εσείς ως δήμαρχος, ούτε όλοι ως κάτοικοι, αναγκασμένοι να είμαστε στα κάγκελα διαρκώς, γιατί δεν είναι το μόνο πράγμα που συμβαίνει ή δεν συμβαίνει στην πόλη. Εσείς περιμένετε όμως τώρα και την γνωμάτευση σε εισαγωγικά του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης σχετικά με τις συνέπειες, τις επιπτώσεις της λειτουργίας ενός τέτοιου εργοστασίου στη δυτική πλευρά της πόλης, έτσι? Είναι αλήθεια ότι επισκεφθήκαμε τον κύριο Νίτσα, είχαμε κάνει επιστολή από τις 27 του Μάρτη, αλλά καταλαβαίναμε ότι λόγω της πανδημίας δεν μπορούσε να είναι αυτό προτεραιότητα στον Ιατρικό Σύλλογο και με την ευκαιρία θέλω να ευχαριστήσω τους γιατρούς όχι μόνο της Θεσσαλονίκης αλλά όλης της χώρας, γιατί αυτό το διάστημα της πανδημίας μπήκαν μπροστά και βοήθησαν τον κόσμο. Με το πέρας της πανδημίας επισκεφθήκαμε και από κοντά τον κύριο Νίτσα. Του είπαμε τι ακριβώς θέλουμε, όπως ακριβώς το εξηγήσετε και εσείς. Κάτι αντίστοιχο που έκανε και ο Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας, γιατί εδώ και 3 χρόνια στο αντίστοιχο εργοστάσιο τσίμεντο βιομηχανία του Βόλου και είναι RDF SRF. Νομίζω θα έπαιρνε αυτή την προηγούμενη εβδομάδα μια απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για να ξεκινήσει αυτή η μελέτη. Νομίζω θα αργήσει κάπως, δεν είναι θέμα ημερών ή ξέρω εγώ εβδομάδων. Θα αργήσει, αλλά όποτε και να γίνει, θα είναι ένα εργαλείο στα χέρια μας να τεκμηριώσει τις απόψεις μας. Ή και να σας καθησυχάσει. Ναι, μην βλέπουμε την αρνητική πλευρά μόνο των πραγμάτων. Όχι, δεν βλέπουμε μόνο την αρνητική. Αλλά μην προδικάζουμε, εν πάση περιπτώσει. Έχω διαβάσει την έκθεση του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας και πραγματικά δεν ήταν ενθαρρυντική. Δεν ήταν καθησυχαστική, για να χρησιμοποιήσω τη λέξη σας. Έτσι, γι' αυτό και εγώ είμαι λίγο. Ναι, και εσείς σε αναμονή. Είστε επιφυλακτικός. Ναι, σωστά. Ωραία. Δήμαρχε, δεν ξέρω τώρα τι άλλο βρίσκεται σε εξέλιξη στο Δήμο. Θα έρθει το μετρό, θα είναι το πρώτος Δήμος προς τα εκεί που θα επεκταθεί. Έχετε κάνει καμιά τέτοια κουβέντα? Όχι. Με την προηγούμενη κυβέρνηση είχαμε κάνει μια κουβέντα για να γίνει μια επέκταση, μια κυκλική διαδρομή όπου θα πιάνει αρκετούς Δήμους, σχεδόν όλους της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Αυτό σταμάτησε τώρα με την νέα κυβέρνηση και την τοποθέτηση του κ. Ταχιά ως αρμόδιος στο μετρό, ως πλέον αρμόδιος. Είπε χρήματα δεν υπάρχουν, ότι δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να μιλάμε για επέκταση. Έχουμε μιλήσει 2 φορές μαζί του. Νομίζω ότι θα έχουμε και σε αυτό εξελίξεις, αλλά πιο αργές. Καλά, γιατί ας γίνουν τουλάχιστον οι μελέτες, γιατί και αυτές χρονοβόρες είναι. Μας είπε ότι δεν υπάρχει ούτε σάλιο, έτσι να το πω. Απλά. Λαϊκά, ούτε για τις μελέτες. Απλά και κατανοητά. Ενώ μας διαβεβαίωναν ότι μέσα στο 2020 θα γινόντουσαν και οι πρόδρομες εργασίες, ξαφνικά δεν υπάρχουν χρήματα. Εμείς πραγματικά εκφράζουμε την στεναχώρια μας αλλά και την αγανάκτησή μας, γιατί ποτέ δεν φτάνουν τα χρήματα για τη Θεσσαλονίκη, ενώ αντίστοιχα αλλού φτάνουν και περισσεύουν. Εντάξει, είναι θέμα πολιτικό, θα ασκήσουμε τις πιέσεις. Φαντάζομαι και ο κύριος Καραμαλής ως αρμόδιος υπουργός Βορειοελλαδίτης, και ότι το θέμα, εν πάση περιπτώσει, θα βρεθούν χρήματα για να προχωρήσει, γιατί δεν είναι δυνατόν ολόκληρη Θεσσαλονίκη να μένει μόνο με τον ΟΑΣ, το οποίο ξέρουμε σε τι κατάσταση βρίσκεται. Βελτιώνεται. Βελτιώνεται, είναι εμφανές. Σας ευχαριστώ, Δήμαρχε, θερμά. Καλή δύναμη να ευχηθώ.
Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και καλό κουράγιο. Εύχομαι με δική σας θητεία να δούμε κάτι στο Παύλου Μελά να γίνεται επιτέλους πράξη. Αυτό είναι σίγουρο, γιατί έχει γίνει ήδη η δημοπράτηση του έργου. Πιστεύω να τελειώσουμε μέσα στο καλοκαίρι με την επιλογή του αναδόχου. Από τη στιγμή που θα υπογραφεί η σύμβαση, έχει 2 χρόνια χρόνο από περάτωση το έργο, οπότε στα τέλη του 2022 θα είναι. Ωραία. Και είμαστε εδώ για να τα πούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Έγινε. Να είστε καλά.